Ούκι μη όσπερ η λυπή των ανθρώπων άδικη άρπαγες μοιχή ή και ο σούτος ο τελώνης. Αδερφοί μου, σήμερα έχουμε δύο άτομα τα οποία έχουν ανάγκη να προσευχηθούν. Ο ένας αντιπροσωπεύει την αγιότητα, ο άλλος αντιπροσωπεύει την ενοχή. Εκείνος ο οποίος αντιπροσωπεύει την αγιότητα είναι από τους πνευματικούς ηγέτες του Ισραηλιτικού λαού. Είναι αυτός ο οποίος διδάσκει, ο οποίος καθοδηγεί, ο οποίος θέλει να ακολουθήσουν όλοι των νόμων του Μωυσέως. Ο άλλος είναι αρχηγός αδικίας. Είναι άνθρωπος ο οποίος αντιπροσωπεύει τους βασιλικούς φόρους, όπως έχουμε εμείς τους τροϊκανούς σήμερα. Ικανοί να τρώνε και ήρθαν να φάνε και την Ελλάδα. Αυτός ήταν ο τελώνης. Ο τελώνης ο οποίος αντιπροσώπευε την αδικία. Ας τους ειδούμε τώρα να εισέλθουν εις τον ναό. Όταν εισήλθε ο Φαρισαίος, επροχώρησε με ύφος υψηλόφρονος. Επροχώρησε και έφτασε εις το ιερό, λέγει, και άρχισε εκεί να αυτοεπαινείται. Αχ, αυτό το αμάρτημα είναι φοβερό. Αντιπροσωπεύει τον υπερήφανον άνθρωπο. Αυτός ο οποίος δεν τον ενδιαφέρει για κανέναν άλλο, είμαι μόνο για τον εαυτόν του. Και άρχεται εκεί να απαριθμεί τα σαρετάς του. Κύριε, του λέγει, δεν είμαι όσπερ η λυπή των ανθρώπων. Δηλαδή όλος ο κόσμος είναι μπροστά του, τους βλέπει και τους καταλογίζει πολλές αμαρτίες. Δεν είμαι άδικος, λέγει, δεν είμαι μοιχός, δεν είμαι άρπαγας, όπως είναι όλος αυτός ο κόσμος και ως ούτως ο τελώνης. Έδειξε με το χεράκι του. Έδειξε αυτόν ο οποίος ήταν μακρόθεν, λέγει, του ιερού, μόλις εισήρθεν εντός της εκκλησίας, εγονάτισε και ούκ ήθελε να υψώσει τα μάτια του να ειδεί των ουρανών. Και έλεγε, ο Θεός η λάστη τιμή το αμαρτωλό και έτυπτεν την καρδία. Από εκεί πηγάζουν όλες οι αμαρτίες. Από εκεί, από την καρδία, πηγάζουν όλα τα κακά. Και ο άνθρωπος, για να νικήσει, χρειάζεται να έχει μία αρετή, μονάχα μία αρετή, την οποία σήμερα το Ιερό Ευαγγέλιο μας την ανεβάζει ψηλά, πολύ ψηλά. Για να ειδείς την καρδία σου, διότι υπάρχουν αμαρτίες οι οποίες είναι φανερές, υπάρχουν όμως αμαρτίες οι οποίες είναι κρυφές. Μεταξύ αυτών των κρυφών αμαρτιών υπάρχει
και εκείνο το οποίο δημιούργησε τον διάβολο. Δηλαδή, ο άνθρωπος, ο υπερήφανος, είναι εκείνος ο οποίος αντιπροσωπεύει τον Ιωσφόρον. Ο Ιωσφόρος είναι ο ωραιότερος των αγγέλων, εκάθητο δίπλα από τον Θεό, και ήθελε να ανέβει πιο πάνω από τον Θεό, λέγει, και μόλις συνέλαβε αυτήν τη σκέψη, είδον τον Σατανά, λέγει, να πέφτει ως αστραπήν εκ του ουρανού, και δημιουργήθηκε το τάγμα του διαβόλου, το οποίο χωρίστηκε σε τρία μέρη, εις τον αέρα, εις την γη και εις τον άδη. Εις τον αέρα εμποδίζεται ψυχές δια να πάνε εις τον θρόνο του Θεού, εις τον κόσμο τους παρασύρει όλους δια να τον ακολουθήσουν, και εις τον άδη τυραννεί τους κολαζομένους. Αυτά τα τρία τάγματα είναι εκείνα τα οποία απαρτίζαν το τάγμα του διαβόλου, του Αιωσφόρου. Και αν ο Πανάγαθος Θεός, αφού τα 10 τάγματα έμειναν 9, δεν θα αφήσει το τάγμα του διαβόλου να είναι αδιανόνης των ουρανών. Εκεί θα γεμίσει το τάγμα του διαβόλου, του Αιωσφόρου, και όταν πληρωθεί πλέον αυτό το τάγμα του Αιωσφόρου, τότε θα είναι και η Δευτέρα Παρουσία. Αδερφοί μου, φοβερό το αμάρτημα του εγωισμού, φοβερό το αμάρτημα της υπερηφανίας, φοβερό το αμάρτημα αυτό το οποίο δημιούργησε το ωραιότερο των δημιουργημάτων του Θεού εις το πλέον φρικτότερο και σκοτεινότερο πνεύμα, και τον έκανε αρχηγό της κολάσεως. Ο άνθρωπος ο οποίος ζητεί στον κόσμο τούτο να έχει πρωτεύουσαν θέση, που θέλει να τον βλέπουν όλοι, που θέλουν να τον επεφημούν όλοι, που θέλουν να άρχουν εις όλους, ο άνθρωπος ο οποίος έχει την υπερηφάνεια, έχουμε τον μύθο ο οποίος ο κόκορας μέσα εις τον ορνηθόνα έπαιζε τον αρχηγό και εκοκορεύετο, έμεινε αυτή η λέξη, εκοκορεύετο. Ανέβηκε λοιπόν εις τον ορνηθόνα στο υψηλότερο σημείο και άρχισε να γίνει να φωνάζει, να διαλαλεί, εγώ είμαι, εγώ είμαι, εγώ είμαι. Τη στιγμή εκείνη έπεσε ένα γυράκι, τον έπιασε και εξεφανίστηκε. Αυτός είναι ο άνθρωπος που κοκορεύεται. Αλλά ο Πανάγαθος Θεός μας έδωσε και ένα άλλο σημείο. Το σημείο το οποίο έχει την ομορφιά. Το παγόνι. Αυτό το παγόνι είναι τόσο όμορφο το δημιούργημα τούτο του Θεού, που βλέπει το παγόνι των εαυτών του και θέλει να κελαϊδίσει, να πει εγώ είμαι το πιο ομορφότερο. Πλην όμως ο Πανάγαθος Θεός του έδωσε και την ταπείνωση. Τι του έδωκε? Τα πιο άσχημα πόδια. Και όταν ανοίγει τα φτερά του και την ουράν του και σχηματίζει εκείνο το όμορφο το πουλί, τότε κοιτάζει τα πόδια του και αντί να κελαϊδίσει κλαίει. Αν ακούσατε παγόνι, δεν κελαϊδεί, αλλά κλαίει. Κλαίει γιατί βλέπει τα πόδια του τα άσχημα. Αυτό ήταν σήμερα ο τελώνης. Έβλεπε τα αμαρτίας του και έκλαιγε, εθρηνούσε και έλεγε «Ο Θεός, η λάστη τίνει το αμαρτωλό». Και έχουμε το ληστή να θεολογεί επάνω στο σταυρό. «Μνήσετε μου, Κύριε, όταν έρθεις αντιβασιλεία σου».
Έχουμε τον Τελώνη, τον Αμαρτωλό να θεολογεί και να λέγει «Ο Θεός ηλάσθη τιμή το Αμαρτωλό». Έχουμε την Πόρνη, έχουμε τον Άσο των Υιών, ο οποίος έλεγε «Η ήμαρτον εις των ουρανών και ενωπιών σου, και μη άξιος κλεθήνε Υιός σου, πίσω με ως ένα των μυστείων σου». Και επιστρέφει εις την αγκάλι του Πατέρα. Αυτή η επιστροφή, αδερφοί μου, είναι το κυριότερο το οποίο υπάρχει εις μόνον έναν, σε ποιον, εις τον ταπεινό. Μόνον ο ταπεινός λέγει «Θεέ μου, συγχώρεσέ με». Και ο Κύριος μας από ψηλά για να δώσει να καταλάβει ο άνθρωπος από το παράδειγμα του ιδίου του Θεού «Εταπείνωσεν εαυτόν», λέγει, «έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Κατέβηκαν από τους ουρανούς ο Θεός και αυτός ο ίδιος ο Θεός μας διδάσκει και μας λέγει «Μάθετε απ' εμού», λέγει. Δεν μας στέλνει στους Αποστόλους, δεν μας στέλνει στους Αγγέλους, δεν μας στέλνει στους Αναχωρητάς, δεν μας στέλνει στους Μάρτυρας. «Μάθετε απ' εμού», λέγει. «Διδαχθείτε από εμένα ότι είμαι πράος, μακάρι πραής, ότι αυτή κληρονομήσουν στην Βασιλεία των Ουρανών. Μάθετε απ' εμού ότι είμαι πράος και μάθετε απ' εμού ότι είμαι ταπεινός στη καρδία», λέγει. «Μάθετε να είστε», λέγει, «από το παράδειγμα το δικό μου, να είστε ταπεινοί. Εταπείνωσε ο Θεός τον εαυτόν του, εζώστηκε την ποδιά, έπλυνε τα πόδια των μαθητών του». Ποιος ο Θεός? Ποιος αυτός ο οποίος δημιούργησε τα πάντα? Εγένετο, λέγει, ταπεινός έως θανάτου. Επίησε τον εαυτόν του δούλων. Επίησε τον εαυτόν του άνθρωπον, ο οποίος υπηρέτησε τον άνθρωπον για να τον ανεβάσει στη βασιλεία του των ουρανίων. Αδερφοί μου, η ψυχορία φύγομεν του Φαρισαίου και το ταπεινόν μάθομεν του Τελώνου. Και στο τέλος λέγει ο Τελώνης, αφού ζήτησε από τον Θεό να τον ελεήσει, δεν εκοίταξε ο Θεός των Φαρισαίων. Ο Φαρισαίος άρχισε να λέγει τα δικά του, είχε αρετές, δεν ήταν χωρίς αρετές. Ήταν ο Φαρισαίος άνθρωπος ο οποίος επιούσε αρετές. Τι αρετές είχε? «Νηστεύω δις του Σαββάτου», λέγει, «από 10 πάντα ως 8 με». «Νηστεύω», λέγει, «2 φορές κάθε εβδομάδα». Πότε? Τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Την Πέμπτη ότι ανέβει ο Μωυσής στο όρος Σινά για να λάβει τα εντολάς, και τη Δευτέρα ότι κατέβηκε. Είχαν αυτό το συνήθειο, δεν ήταν νόμος, αλλά ήταν συνήθεια. Και την απαριθμεί ο Φαρισαίος σήμερα. Απαριθμεί ότι έχω αρετές. «Από 10 πάντα ως 8 με, δίδω το 1/10 όσων έχω». Και στο τέλος, αδερφοί μου, στο τέλος έλαβαν από τον Θεό, όχι έπαινον, αλλά κατέβηκεν δε δικαιωμένος ο Τελώνης, λέγει, στον οίκον αυτού ή ο Φαρισαίος. Ο Φαρισαίος αχρηστεύτη από τον Θεό, βαθμολόγησε ο Θεός, του έδωσε ένα μηδενικό τεράστιο. Ο Τελώνης όμως, ο ταπεινός, υψώθη, λέγει, και είπε ο Κύριος μας, «Ο πας ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται, ο δε υψωθείς ταπεινωθήσεται». Αδερφοί μου, εισερχόμεθα στην αρχή της Μεγάλης Τεσσαρακοστής. Η Εκκλησία μας θέτει σήμερα 2 πρόσωπα για να πάρουμε παράδειγμα, να διέρθουμε τις ημέρες της νηστείας με ταπείνωση, με υπομονή, με νηστεία, όχι να τρώγουμε και να πίνουμε και να διασκεδάζουμε, όχι να έχουμε την ημέρα την Αγία που ανοίγει η Μεγάλη Τεσσαρακοστή και εμείς να είμαστε μες στους δρόμους να γυρίζουμε με τον διάολο,
πάνω στα άρματα. Αχ, αυτή η Ελλάδα που έχει πέσει, αχ, αυτός ο κόσμος που έχει πέσει, δεν έχει να τον διαφωτίσει κανένας. Εάν ανοίξεις το στόμα σου να μιλήσεις, θα ορμήσουν πάνω σου οι δημοσιογραφίσκοι και θα σε ταπεινώσω, θα σε ξεφτελίσω, θα σε διασύρω. Γιατί? Διότι λες την αλήθεια. Αλλά ο λόγος ο Κύριος μας τι είπε? Μακάρι εστε όταν ονειδήσωσιν ημάς και διώξωσιν ημάς και ύβωσι πάμπον ηρωρήμα κατ' εμού ένικεν εμού και το Ευαγγελίου, λέει. Αδερφοί μου, ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας τα σημέρα αυτά να μας αξιώσει να διέρθουμε με ταπείνωση, που είναι η μεγαλύτερη αρετή, με νηστεία, με προσευχή, και να μας αξιώσει ο Θεός μας στην Βασιλεία Του την Εκουράνιον. Αμήν.